Γεια σας. Ο καιρός είναι φανταστικός σήμερα. Βγήκα για ένα μικρό περίπατο εδώ προς το λιμάνι, παραλιακά και στην Παλιά Πόλη. Και είπα να σας πάρω μαζί μου. Τώρα βρίσκομαι στο σημείο του Φάρου, στο λιμάνι. Και στην πορεία θα δείτε διάφορα έτσι ωραία αξιοθέατα της πόλης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Φάρο και να πάρετε και μια πανοραμική θέα πώς είναι η πόλη. Εδώ λοιπόν είμαστε στο Φάρο. Στο βάθος εδώ βλέπετε και το βουνό που μοιάζει σαν ένα ανθρώπινο πρόσωπο, που είναι σαν ένας τιτάνας που κοιμάται και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, φυσικά σημεία στην πόλη. Όλη αυτή εδώ είναι η ακτογραμμή. Η πόλη υφίσταται από τους ομηρικούς χρόνους σχεδόν, ουσιαστικά. Ιδρύθηκε από Ρόδιους. Τακτική ώρα από το νερό, όπου ο επικιστής λεγόταν Κύρβας και έτσι η πόλη αρχικά ονομάστηκε Κύρβα. Ονόματα της πόλης ήταν Κύρβα, Κόρυβα, Πίτνα, Κάμηρος, Ιεράπιτνα και τώρα το σημερινό της Ιεράπετρα μετά τους ενετικούς χρόνους. Εδώ είναι το κάστρο, το οποίο είναι το πρώτο ενετικό κάστρο το οποίο κατασκευάστηκε στην Κρήτη μετά την κατάκτηση από τους Ενετούς. Η Κωνσταντινούπολη κατακτήθηκε το 1204 από τους Δυτικούς, από τους Ιππότες. Το κάστρο αυτό εδώ χτίστηκε το 1213. Είναι το πρώτο τέτοιου τύπου κάστρο που έγινε στην Κρήτη και ο κουλές μάλιστα του Ηρακλείου είναι βασισμένος πάνω σε αυτό. Σε αυτό εδώ το σημείο ήταν και το αρχαίο λιμάνι, το οποίο είχε δύο βραχίωνες τουλάχιστον, ένας βραχίωνας εδώ, ένας βραχίωνας εκεί που βλέπετε λίγο στο βάθος παραμέσα, που είναι τώρα που ναράζουν εκεί τα καραβάκια για το νησί, και υπήρχε και ένας άλλος πιο μικρός βραχίωνας εκεί που είναι τώρα η ναυμαχία, που ήταν και στους ρωμαϊκούς χρόνους θέατρο ναυμαχίας. Τώρα για το κάστρο, στο κάστρο κάνουν εργασίες συντήρησης, γιατί σε αυτό το κομμάτι ειδικά είχε σημάδια διάβρωσης και είχαν αρχίσει να ανησυχούν ότι το κάστρο θα είχε θέματα σοβαρά στατικά. Πάμε λοιπόν παραπέρα. Η πόλη λοιπόν εδώ είναι γνωστή ως η περιοχή που έχει τα περισσότερα θερμοκήπια στην Ελλάδα. Αλλά πριν έρθει αυτή η τεχνολογία αγροτική εδώ, την οποία την έφερε ένας Ολλανδός γεωπόνος, ο Παύλος Κούπερ, η πόλη ήταν βασικά μια μικρή πόλη όπου η οικονομία της βασιζόταν στο ψάρεμα και στην ελαιοπαραγωγή. Και γι' αυτό το λιμάνι αυτό εδώ είναι περισσότερο για τα ψαροκάικα, μικρά καραβάκια, λιμενικό και κάποια λίγα γιότ που έρχονται κάποιες φορές. Εδώ έχουν φροντίσει και έχουν καλοποιήσει λίγο. Με διάφορες ωραίες ζωγραφιές. Αυτό εδώ είναι ζωγραφιά του μικρού ναού του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο νησί Χρυσή. Εμείς εδώ το αποκαλούμε απλά το νησί. Εδώ είναι ο χάρτης της Χρυσής. Αυτό το μικρό νησάκι λοιπόν εδώ που βλέπετε το χάρτη του είναι ο δικός μας τοπικός παράδεισος. Προστατεύεται τώρα ως
σημείο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς από την UNESCO. Και είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός και για τους ντόπιους εδώ βέβαια, αλλά και για αρκετούς τουρίστες που έρχονται στην πόλη και βασικά για να πάνε σε εκείνο το νησάκι, όπου η πλευρά η οποία είναι προς τη μεριά της Ιεράπετρας έχει μια φανταστική παραλία, όπου κάτω με νερά τα οποία θυμίζουν πολύ τροπικά νερά, με άμμο κάτω η οποία είναι βασικά θρηματισμένα κοχύλια. Και επειδή ακριβώς είχε τόσο πολλά κοχύλια εκεί, υπήρχε και το κοχύλι Πορφύρα και υπήρχε βιοτεχνία Πορφύρας η οποία ανακαλύφθηκε πρόσφατα και γίνονται και ανασκαφές εκεί. Κοιτάξτε εδώ πάλι τι ωραίες ζωγραφιές, εδώ έχει το λιμάνι. Δεν κολυμπάμε στο λιμάνι. Αυτή η ζωγραφιά μπροστά με το γλάρο είναι εμπνευσμένη από μια παλιά διαφήμιση, όπου ήταν ένας γλάρος animation ο οποίος έλεγε όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσα και ακτές. Γενικά εδώ έχουμε υπέροχη ακτογραμμή, πολύ ωραία, πολύ καθαρά νερά, και ευτυχώς και ο ντόπιος πληθυσμός φροντίζει αρκετά να παραμένουν σε γενικά καλή κατάσταση. Και γενικά είναι ότι η Κρήτη φημίζεται για τις παραλίες της. Εδώ Γοργόνα. Εδώ είναι και ζωγραφιά μιας φώκιας, γιατί εδώ σε αυτήν την περιοχή εμφανίζονται κατά περιόδους φώκιες μονάχους, οι οποίες βέβαια προστατεύονται. Επίσης έχουμε και χελώνες καρέτα, οι οποίες εμφανίζονται αρκετά εδώ στην περιοχή. Και δελφίνια βέβαια και όλα αυτά τα ωραία. Στη βάρκα βλέπετε Γοργόνα και Τρίτονας. Αυτός είναι, αν θυμάμαι καλά, ο αρχαιότερος ναός εδώ στην πόλη. Είναι δίκλητος. Είναι ναός της μεταμορφώσεως ο Σωτήρος, γι' αυτό και Αφέντης Χριστός. Και είναι καθώς επίσης και το Αγίου Χάρου. Εδώ είναι τα παραδοσιακά μικρά σπιτάκια εδώ του λιμανιού για τους ψαράδες. Αυτό το κομμάτι της πόλης είναι το παλαιότερο.
που σε αυτό, εδώ η παλιά πόλη λέγεται, τη λέμε εμείς εδώ Κάτω Μερά, και κάτω από την Κάτω Μερά βρίσκεται η αρχαία Ιερά Πύθυνα, ως επί το Χρήστο. Ωραία λοιπόν. Εδώ από κάτω το λιμάνι, τα στενάκια. Εδώ είναι το καμπαναριό, αυτό είναι το καινούριο καμπαναριό, το οποίο χτίστηκε στη θέση του παλιού. Το παλιό γκρεμίστηκε γιατί είχε θέμα στα στατικά από σεισμούς. Ήταν αντίγραφο σχεδόν του καμπαναριού της Σμύρνης. Όταν φτιάχτηκε αυτό το καμπαναριό, εκεί βλέπετε τα ρολόγια, ήταν 4 τρύπες. Ήταν γύρω γύρω τρύπες, όπου ντόπινε μια ομάδα νεαρών εδώ, αποφάσισε να κάνει εκδηλώσεις και με τα έσοδα μπήκαν αυτά τα ωραία ρολόγια που έγινε και μια πολύ ωραία γιορτούλα εδώ. Αυτός είναι ο Αφέντης Χριστός. Βλέπετε με τους δύο τρούλους, είναι δίκλητοι. Είναι λίγο μίσο, λίγο βυθισμένοι κάτω. Αυτός είναι ο αρχαιότερος, λοιπόν, είναι ο παλιότερος ναός εδώ στην πόλη. Υπάρχουν άλλοι δύο ή τρεις που είναι έτσι αρκετά παλιοί. Αυτός ο ναός εδώ είναι κιόλας και ο πιο γνωστός, γιατί το Πάσχα, στην Ανάσταση, εδώ γίνεται πραγματικά χαμός. Πραγματικά. Εδώ λοιπόν πάλι το λιμάνι. Ο Αφέντης Χριστός. Και πάμε προς το κάστρο. Τώρα αυτή η εικόνα, όπως βλέπετε, με τους φοίνικες και το κάστρο, είναι ουσιαστικά το σύμβολο της σύγχρονης Ιεράπετρας. Είναι, ας πούμε, ο θηρεός του Δήμου Ιεράπετρας. Θα δείτε κάποιος που δείτε για το Δήμο Ιεράπετρας, έχει, αυτό, έχει τον καλέ και το φοίνικες. Οι φοίνικες, by the way, είναι ντόπιο φυτό, δεν είναι εισαγόμενο από κάπου, είναι αυτοθιές. Εδώ είναι η εκκλησία της Παναγίτσας, όπου είναι και αυτή μια από τις παλαιές εκκλησίες της Ιεράπετρας, πάρα πολύ μικρή, όπου λειτουργεί κυρίως τον Αύγουστο, στη γιορτή της Παναγίας. Εδώ πάλι αυτή η γραμμή. Το αρχαίο λιμάνι και κατασκευές από την αρχαία Ιεράπετρα και ειδικά από τη ρωμαϊκή της περίοδο επεκτείνονται σε όλη σχεδόν τη διάρκεια, σε όλη την ακτογραμμή, όπου όπως βλέπετε εδώ και από κάτω έχει ήδη, βλέπετε, κομμάτια αρχαίο τσιμέντο. Και όλο αυτό το αρχαίο τσιμέντο φτάνει μέχρι αρκετά μακριά από εδώ. Η μεγάλη περίοδος ακμής αυτής της πόλης ήταν στη ρωμαϊκή περίοδο, όπου η πόλη είχε δύο θέατρα, είχε λουτρά, είχε ναυμαχία. Θα περάσουμε για την ναυμαχία κάποια στιγμή να δείτε. Τώρα εδώ, τώρα πλησιάζει Πάσχα, πλησιάζει καλοκαίρι. Θα αρχίσουν να ανοίξουν λίγο εδώ τα μαγαζιά, να πάρει λίγο ζωή πάλι εδώ ο τόπος. Όπως βλέπετε, λουόμενοι. Από τώρα και μετά, εδώ αυτή η παραλία θα αρχίσει από αυτά ζωή, γιατί ο καιρός φτιάχνει. Εκεί ήμασταν πριν, στο φάρο.
Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο αξιοθέατο, το οποίο είναι το σπίτι του Ναπολέοντα. Είναι ένα ντόπιο πτήσμα εδώ, το οποίο ανήκε σε έναν Γεραπετρίτη, ο οποίος λεγόταν Περουλιός. Και η ιστορία λέει ότι από την επιστροφή, όταν επέστρεφε ο Ναπολέοντας από την Αίγυπτο, σταμάτησε εδώ για ένα βράδυ και κοιμήθηκε σε αυτό εδώ το σπίτι, το εδώ που βλέπετε τώρα. Και ξύπνησε και σηκώθηκε πολύ νωρίς ο Ναπολέοντας, έφυγε χωρίς να τον πάρει είδηση ο οικοδεσπότης του και άφησε ένα γράμμα πίσω που αποκάλυπτε ότι είναι ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Αυτό λοιπόν το κτίριο είναι συνδεδεμένο με αυτή την ιστορία που σας είπα, ο οποίος είναι ντόπιος θρύλος. Είναι άγνωστο κατά πόσο αληθεύει ή όχι, αλλά είναι μια ωραία ιστορία εδώ για να λέμε στον ντόπιο. Το σπίτι αυτό ανήκει στην οικογένεια Περουλιού, ήδη από τότε, και περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Ιεράπετρας το 1981, θυμάμαι καλά. Δυστυχώς είναι αυτό, δεν εκμεταλλεύεται κάπως αλλιώς. Απλά υπάρχει το κτίριο. Είναι από τα παλαιότερα κτίρια τώρα της Ιεράπετρας αυτό εδώ, που έχουν μείνει, γιατί δυστυχώς ο τόπος εδώ έχει μεγάλη ιστορία από σεισμική δραστηριότητα. Α, δεν θα πάμε από εδώ τώρα, να μην οχλήσουμε τους ανθρώπους. Πάμε τώρα να δούμε και τον Ναό του Ζωοδόχου Πηγής, όπου ήταν το πρώην τζαμί. Και πριν πάμε στην εκκλησία, η οποία είναι από εδώ, να δούμε αυτό το πολύ ωραίο, κατάστημα, το οποίο έχει κατασκευασμένο στο παραδοσιακό στυλ. Πάμε να δούμε την εκκλησία. Αυτή εδώ είναι η εκκλησία της Ζωοδόχος Πηγής. Αυτός εδώ ήταν ο ναός χριστιανικός. Μετατράπηκε σε τζαμί τότε στην Οθωμανική περίοδο, την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, και ξαναμετατράπηκε σε εκκλησία όταν πλέον η Κρήτη απελευθερώθηκε. Εδώ είναι η πινακίδα που λέει όλα αυτά. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε και το τζαμί της πόλης, το οποίο το τζαμί αυτό χτιζόταν την περίοδο λίγο πριν φύγουν από εδώ οι μουσουλμάνοι και δεν λειτουργήσε ποτέ ως τζαμί. Ευτυχώς δεν καταστράφηκε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα κτίρια, αυτό που βλέπετε τώρα, το οποίο είναι περίπου την ίδια σε περίοδο με το σπίτι του Ναπολέοντα. Ένα από τα παλιότερα κτίρια που έχουν μείνει εδώ.
Εδώ τώρα θα δείτε την Οθωμανική Κρίνη, η οποία έχει και ένα άγαλμα ρωμαϊκής εποχής, το οποίο αυτή τη στιγμή το άγαλμα βρίσκεται στο Μουσείο του Ηρακλείου. Εδώ λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Ρωμαϊκή Κρίνη. Πάμε λοιπόν τώρα, εδώ είναι το κλεισάκι του Αγίου Σπυρίδωνα. Πάμε λοιπόν στο τζαμί και να τελειώσουμε αυτόν τον ωραίο περίπατο στο τζαμί. Και επόμενη φορά και μετά από το σημερινό περίπατο, την επόμενη φορά θα δούμε και άλλα αξιοθέατα της πόλης και εδώ στην κάτω μερά και στο καινούργιο κομμάτι της πόλης. Λοιπόν, το τζαμί Ιεράπετρας και εδώ δίπλα είναι το σπίτι του Μικρασιάτη. Εδώ η πόλη έχει μεγάλο πληθυσμό από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και ο σύλλογος είναι πάρα πολύ ενεργός. Στην πόλη εδώ υπάρχουν τουλάχιστον 15% πληθυσμού, τουλάχιστον έχουν προσφυγική καταγωγή, είτε και από τους δύο παππούδες, είτε από τον έναν. Είναι αρκετός κόσμος και έχουν διοργανωθεί και εκδρομές από εδώ στη Μικρά Ασία, από τη Μητρόπολη και από το Δήμο, γιατί καλό είναι να διατηρούμε, να θυμόμαστε λίγο που καταγόμαστε. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Κρίνη όπου πλημνόντουσαν οι μουσουλμάνοι τελετουργικά, πρόσωπο, χέρια, πόδια. Πρόσωπο και χέρια βασικά. Και εδώ είναι το τζαμί, το οποίο είναι γύρω-γύρω βέβαια, έχει επιγραφές από το Κοράνι. Αυτό το κτίριο τώρα ήταν παρετημένο για πολλά χρόνια. Το λέμε παρετημένο. Ευτυχώς δεν καταστράφηκε, δεν γκρεμίστηκε, δεν το κακομεταχειρίστηκαν ούτε οι ντόπιοι εδώ, ούτε οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Και κάποια στιγμή αποφάσισε ο Δήμος να το ανακαινήσει και γίνονται τώρα εδώ εκδηλώσεις κατά περιόδους, εκθέσεις, μικρές συναυλίες. Αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι η περιοχή γύρω από το τζαμί. Εδώ λοιπόν κλείνει για σήμερα η σημερινή βόλτα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτή τη μικρή βολτίτσα και στο Πανιδίν για την επόμενη φορά.